ιδιαίτερα τιμητικό και συμβολικό που γίνεται σήμερα αυτή η εκδήλωση, αυτή η διαδικασία εδώ στον τόπο μας, στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο. Είναι μια διαδικασία που προβάλλει την Κρήτη, προβάλλει συνδυάζοντας τους αγώνες αυτών των λαών, τους αγώνες της Κρήτης για δημοκρατία, ανεξαρτησία, ελευθερία. Αύριο συνεχίζεται επίσης η συζήτηση και νομίζω ότι πέρα από τις προτάσεις, την ανταλλαγή απόψεων, την ουσιαστική συζήτηση που γίνεται, αυτή η συνάντηση δημιουργεί και τις προϋποθέσεις μιας οικονομικής συνεργασίας πολύ σημαντικής, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, με τις χώρες του αραβικού κόσμου. Αύριο θα έχουμε κάποια συνάντηση με το Επιμελητήριο και με εκπροσώπους από τη Λιβύη, προκειμένου να δούμε τι προοπτικές ανοίγονται για να υπάρξουν συνεργασίες οικονομικές για εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Κρήτη, στη Λιβύη και στα αραβικά κράτη. Κύριε Γραμματέα, νιώθετε κινημένος στον τόπο σας? Καθόλου. Αισθάνομαι ότι έχω δώσει τα πάντα στον τόπο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνω χάρη, είναι υποχρέωσή μου. Καταθέτω λοιπόν καθημερινά την υποχρέωσή μου σε αυτόν τον τόπο. Την υποχρέωσή μου που απορρέει από την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδωσε ο λασιθιώτικος λαός. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που πρέπει. Θεωρώ ότι περνάμε μια δύσκολη συγκυρία. Θεωρώ ότι περνάμε μια ιδιαίτερη κρίση. Θεωρώ ότι υπάρχει πίκρα, στεναχώρια, οργή πολλές φορές. Είναι αντιληπτό. Αλλά όμως μπορώ να πω το εξής. Τι ψυχή θα είχαμε όλοι εμείς οι πολιτικοί σε μια ξεψυχισμένη Ελλάδα? Δίνουμε τη μάχη για τη σωτηρία της χώρας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η σωτηρία πατάει πρώτιστα πάνω στον ελληνικό λαό, που δυσκολεύεται και οργίζεται πολλές φορές. Αλλά πρέπει να δώσουμε τη μάχη να σώσουμε αυτό τον τόπο. Αντιλαμβάνεστε και δεν κινδυνολογώ. Αν αυτή η τεράστια προσπάθεια που έκανε ο πρόεδρος, ο Γιώργος Παπανδρέου, στις διαπραγματεύσεις της Βρυξέλλης, δεν έφερνε αποτέλεσμα, σήμερα ίσως θα μπορούσαμε να μιλάμε ότι δεν θα υπήρχαν ούτε συντάξεις, ούτε μισθοί, ούτε κοινωνική πολιτική, ούτε εν πάση περιπτώσει χρηματοδοτήσεις με την οποιαδήποτε μορφή, με την όποια δυσκολία γίνονται για την ανάπτυξη της χώρας. Πώς θα πείσετε τους πολίτες που αντιδρούν, κύριε Καζημαϊτό? Θα δώσουμε τη μάχη μας. Όλοι μας πρέπει να δώσουμε μια μάχη. Πρέπει να λύσουμε βασικές εξισώσεις για να πούμε ότι μπαίνουμε στον δρόμο της ανάπτυξης και της ισορροπίας και της βιωσιμότητας. Πρώτον, πρέπει να έχουμε πλεονάσματα. Πρέπει δηλαδή να έχουμε περισσότερα έσοδα από έξοδα. Δεύτερον, πρέπει να λύσουμε μια άλλη μεγάλη εξίσωση. Την εξίσωση των εισαγωγών και των εξαγωγών. Είναι αδιανόητο να εισάγουμε 44 δισεκατομμύρια ευρώ και να εξάγουμε 16. Αν αναλογιστείτε ότι στα αγροτικά προϊόντα εισάγουμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αν επιλέξουμε τα δικά μας αγροτικά προϊόντα, ότι τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ θα οδηγηθούν σε άλλες εκδοχές ανάπτυξης ή κοινωνικής προστασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν μειώσουμε τις εισαγωγές και αυξήσουμε και δημιουργήσουμε σε εμάς τους ίδιους, γιατί σε εμάς είναι η λύση, μια εθνική πατριωτική καταναλωτική συνείδηση, θα διαπιστώσουμε ότι θα αποκτήσουμε και μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Και θα πω για άλλη μια φορά σε εσάς ότι στο εξωτερικό, όταν πάμε να εξάγουμε ένα προϊόν, το πρώτο που μας ρωτούν είναι πού το πουλάτε στον τόπο σας. Δικιά μας είναι η λύση. Η άλλη εξίσωση έχει να κάνει με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Δεν κατηγορώ κανένα. Η διοίκηση
πρέπει να παίξει το αναπτυξιακό της ρόλο. Και όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη και όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Γιατί το λέω αυτό? Ο κάθε λειτουργός της διοίκησης πρέπει να αισθάνεται όταν κάποιος που θέλει να επιχειρήσει είναι απέναντί του, πρέπει να αισθάνεται ότι πώς θα ήθελε ο ίδιος να του συμπεριφερθούν εάν ήθελε να ασκήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και τι ταχύτητες θα ήθελε. Ή ο πολίτης που είναι στον ΚΙΣΕ να εξυπηρετηθεί, θα κάνουμε την αντιστροφή των όρων και των ρόλων. Πρέπει εμείς να μπαίνουμε στη θέση αυτού που έχει την ανάγκη τη δική μας και να σκεφτόμαστε πώς θα ήθελα να του φερθούμε ή πώς θα θέλαμε να μας φερθούμε. Και το άλλο έχει να κάνει με τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην ανάπτυξη. Δεν μπορεί να υπάρχουν αποφάσεις που καθυστερούν επί χρόνια και αφορούν είτε απαλωτριώσεις, είτε διεκδικήσεις, είτε οτιδήποτε άλλο που είναι στη σφαίρα της επιτάχυνσης της ανάπτυξης. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μπλοκάρουν αποφάσεις απαλωτριώσεων με καθυστερήσεις, φαλκιδεύοντας την προσπάθεια ή τη μετεξέλιξη μιας μεγάλης αναπτυξιακής πρωτοβουλίας. Όπως επίσης, δεν μπορεί η δικαιοσύνη να παρατηρεί τους διάφορους καταπατητές οι οποίοι έχουν καταπατήσει δημόσιες εκτάσεις και η δικαιοσύνη να είναι παρατηρητής. Ή όπως επίσης, δεν μπορεί, επειδή υπάρχει ένα άλλο θέμα που το θέτεται πάρα πολλές φορές και στις δημοσιογράφοι, μας βάζεται το θέμα της ατιμωρησίας και πολύ καλά το βάζετε. Λέτε, γιατί δεν τιμωρείται κάποιος? Ταυτίζεται όμως, γίνεται ένα πολύ μεγάλο λάθος, ταυτίζεται την εκτελεστική εξουσία, τη διοίκηση με τη δικαιοσύνη. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μακάρι να μπορούσε να δικάσει η διοίκηση. Η δικαιοσύνη δικάζει. Δεν δικάζει η διοίκηση. Η διοίκηση παραπέμπει. Εν πάση περιπτώσει, πριν από λίγες μέρες οργίστηκα, διαπιστώνοντας ότι στο σκάνδαλο των ομολόγων και στο Ταμείο των Δημοσιογράφων, το δικό σας ταμείο, με την ευρεία είναι, ήταν η μοναδική αποτυπωμένη μίζα 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε συγκεκριμένο πρόσωπο, τον πρόεδρο του Ταμείου, ο οποίος είχε διοριστεί από την κυβέρνηση Καραμαλή σε 7 διοικητικά συμβούλια. Ο άνθρωπος αυτός διαπίστωσε κάποια στιγμή, διαβάζοντας τις εφημερίδες, ότι είναι εκτός κατηγορητηρίου. Αντιλαμβάνεστε, η πιο αποδεδειγμένη μίζα στο σκάνδαλο των ομολόγων, στο πρόσωπο ενός συγκεκριμένου προέδρου, και ο πρόεδρος αυτός είναι εκτός κατηγορητηρίου. Δεν σας άκουσα ποτέ όμως εσάς, όλους εσάς τους δημοσιογράφους, δεν το λέω σαν κατηγορία, το λέω σαν διαπίστωση. Άλλωστε σας το έλεγα και κατηδίαν. Δεν άκουσα ποτέ να αναφερθείτε στο ρόλο και στη δικονομική ηθική δύο ταχυτήτων που πάρα πολλές φορές έχουν ορισμένη λειτουργή της δικαιοσύνης. Πρέπει η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και όσον αφορά τη δημόσια ηθική, όσον αφορά την πορεία της ανάπτυξης, την πορεία της χώρας να βγει από τη δύσκολη θέση. Αν συνθέσουμε όλα αυτά που είπα, πραγματικά, και αναγορευτούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, να ξέρετε κάτι, θα έχει προοπτική αυτός ο τόπος, γιατί είναι πλούσιος τόπος. Είναι πλούσιος τόπος και οι άνθρωποι του παράγουν και μπορούν να δημιουργούν. Είναι πάνω μας η λύση. Και να πω και δύο λόγια για τα σημερινά γεγονότα. Είναι απαράδεκτη συμπεριφορά συγκεκριμένων υποκινητών νεογκοτζαμάνιδων, οι οποίοι θέλουν πραγματικά να καταλύσουν κάθε έννοια δημοκρατικού θεσμού, κάθε έννοια δημοκρατικής λειτουργίας. Είναι μειοψηφία. Η κατάλυση αυτή που τα υποκινούν, ναι, είναι μειοψηφία. Υπάρχει όμως ένας κόσμος θυμωμένος, ένας κόσμος στεναχωρημένος, που μπορεί να παρασύρεται. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Αναφέρομαι στους υποκινητές, οι οποίοι φτάσανε σήμερα να προσβάλλουν τον μεγαλύτερο δημοκρατικό συμβολισμό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτοί οι κοντζαμανισμοί, με την κατάλυση κάθε δημοκρατικής λειτουργίας,
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο να κάνουν πάρτι κάθε μέρα όλοι οι ισχυροί και οι αδύναμοι να βυθίζονται ακόμα περισσότερο. Σε αυτά τα φαινόμενα δεν ενισχύονται οι αδύναμοι. Σε αυτά τα φαινόμενα ενισχύονται όλοι αυτοί που κινούνται στα όρια της νομιμότητας, όλοι αυτοί που θέλουν να διαφεντέψουν τον τόπο και που δεν θέλουν έλεγχο και που δεν θέλουν κανόνες. Αριστερά λοιπόν δεν είναι η κατάλυση του κράτους, δεν είναι η κατάλυση της δημοκρατίας, δεν είναι η λογική της ενίσχυσης του αφέντη σε βάρος του φτωχού και του ανθρώπου που δοκιμάζεται. Αυτή είναι η προοπτική που ανοίγεται με τέτοιου είδους φαινόμενα. Ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του και στα εμποδίσουμε. Μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε, μπορούμε να έχουμε διαφορετική γνώμη, μπορούμε να παρέμβουμε να διορθωθούν πράγματα, αλλά όμως πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε μια ειλικρινή δημοκρατική αντίληψη για το που πρέπει να πάει ο τόπος. Το μπάχαλο και οι μπαχαλάκηδες ποτέ δεν ωφέλησαν. Μπαχαλάκηδες ήταν και οι γκοτζαμάνιδες σε μια άλλη περίοδο που οδήγησαν στη δικτατορία. Μπαχαλάκηδες και νεογκοτζαμάνιδες είναι οι υποκινητές που παίζουν με την αγωνία των ανθρώπων. Επιτέλους, πρέπει να σεβαστούμε τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σεβόμαστε και δεχόμαστε την κριτική του καθενός. Η κατάλυση της δημοκρατίας δεν θα ωφελήσει κανένα.